Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, πολύ γνωστός σε όλους ως Χάρι Κλίν, γεννήθηκε από φτωχή οικογένεια ποντίων προσφύγων στην Καλαμαριά στις 7 Μαΐου του 1940. Οι γονείς του ονομάζονταν Νίκος και Κυριακή Τριανταφυλλίδη. Εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθήκων, οθήθηκε στην εργασία από την ηλικία των 5 ετών. Παράλληλα, φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Καλαμαριάς και αργότερα στο 5ο Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή του σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη άλλαξε τη ζωή του, καθώς εκτός από το πρώτο βραβείο, κέρδισε και μια πρόταση από τον Οικονομίδη να τον ακολουθήσει στην Αθήνα. Για 3 χρόνια ο Οικονομίδης υπήρξε δάσκαλος και οδηγός του. Παράλληλα με τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Κατσέλη, εμφανίστηκε περιστασιακά σε κοσμικά κέντρα, όπως το Κάστρο, ο Βράχος, το Τροκαντερό, το Άλσος και το Green Park. Στη συνέχεια άρχισε να δουλεύει σε διάφορες ταβέρνες, αναψυκτήρια αλλά και καμπαρέ που ανθούσαν εκείνη την εποχή. Ενώ για μια τριετία ως πρώτος νουμερίστας και παρουσιαστής προγράμματος. Άρχισε να γίνεται πιο γνωστός μετά τη συμμετοχή του σε 2 ταινίες, το Γάμος αλλά Ελληνικά και τα 201 Καναρίνια, στις αρχές της δεκαετίας του 60, και μετά τις πρώτες θεατρικές εμφανίσεις του στα θέατρα Ακροπόλ και Χατζηχρήστου. Το 1964 έκανε μερικές εμφανίσεις στο Μόντρεαλ. Αυτή η περίοδος διήρξε 10 χρόνια περίπου και δούλεψε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά, σε κέντρα της ελληνικής διασποράς και σε καφεθέατρα ως stand-up comedian, ένα νέο είδος που το εισήγαγε αργότερα και στην Ελλάδα. Ως ηθοποιός σε underground παραστάσεις και ως συγγραφέας σατυρικών κειμένων. Στο Σικάγο παντρεύτηκε τη γυναίκα του Χαρίκλια Μακρύ και απέκτησε το πρώτο από τα 3 παιδιά του, το σκηνοθέτη Νίκο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος γεννήθηκε το 1966 και έφυγε από τη ζωή το 2016. Αργότερα απέκτησε και το δεύτερο γιο του, τον Αποστόλη, στο Μόντρεαλ. Η κόρη του Κορίνα γεννήθηκε στην Αθήνα. Το χειμώνα του 1974 γύρισε στην Ελλάδα και πρωτοεμφανίστηκε σε μπουάτ της Πλάκας, στον Εγώκυρο, στο Ζυγό και στο Διαγώνιο. Ύστερα δούλεψε στα νυχτερινά κέντρα Διογέννης, Δειλινά και Στόρκ. Άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός μετά την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου για δέσιμο από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia το φθινόπωρο του 1978. Το 1998 παρουσιάζεται η πρώτη του ζωγραφική έκθεση στον Οικαστικό Κύκλο. Από το 2006 ζούσε μόνιμα στη γενέτειρά του την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου έγραψε 12 βιβλία, έπαιζε στο θέατρο και ζωγράφιζε και είχε κάνει 8 ατομικές εκθέσεις. Πέθανε στις 21 Μαΐου του 2018 στο νοσοκομείο της Καλαμαριάς, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, τα οποία είχαν επιδεινωθεί αρκετά μετά το θάνατο του γιού του το 2016. Τον Αύγουστο του 2023 ανακοινώθηκε ότι το γήπεδο Καλαμαριάς θα μετονομαστεί προς τιμήν του σε Βασίλης Τριανταφυλλίδης.